να συνεχίζει σε ένα διέξοδο δρόμο. Και μέσα σε όλα αυτά τα pass τα οποία έτσι μιλάμε, για το στο οποίο αναφερόμαστε, από το fuel pass, το market pass και τα σχετικά, αυτό που δεν πρέπει να αφήσουμε ένα pass να περάσει από μπροστά μας είναι η βία που βλέπουμε να εκτελήσεται. Καλησπέρα, τι κάνετε κύριε Αρμάο? Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Εν τω μεταξύ εσείς τα γράψατε όλα αυτά, στην ουσία είναι ένα χρονογράφημα της επικαιρότητας, και την ίδια στιγμή που θα μιλήσουμε λίγο για την βία στην πλατεία Νέας Σμύρνης, διάβαζα το εξής λίγες ώρες μετά, ότι δύο κόριτσες στην πλατεία Συντάγματος, 11 παρά, το περιέγραφα νωρίτερα, που τι είναι η πλατεία Συντάγματος, η στολισμένη, το κεντρικό μας σημείο, ποιος ξέρει για ποιο λόγο, αλλά θεώρησαν ότι δύο κορίτσια μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα μαχαίρι και να τραυματίσουν μία συνομήλικη τους. Δεν ξέρω τι συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο, για να είμαι ειλικρινής. Και χωρίς κανείς να μπορεί σίγουρα να απαντήσει στο ερώτημά σας τι ακριβώς συμβαίνει, εκείνος το οποίο σίγουρα πρέπει να βρει είναι μια λύση. Διότι αυτή τη στιγμή νομίζω ότι όλα τα παραδείγματα τα οποία ζούμε είναι παραδείγματα κακά τα ψέγματα, και συγγνώμη, είναι βαριά η λέξη παρακμής. Και είναι παραδείγματα τα οποία έχουν αιτία, και σίγουρα πρέπει κάποιος να ψάξει με βάση αυτή την αιτία να βρει τη λύση. Επιμένω πάρα πολύ σε αυτό, κυρία Βίδου, γιατί θεωρώ ότι η συζήτηση δεν είναι θεωρητική, είναι καθαρά πρακτική. Παρακμή. Υπάρχει όμως εδώ, δεν είναι κάτι που έγινε τώρα. Πρέπει να κοιτάξουμε πίσω. Πρέπει να κοιτάξουμε αρκετά πίσω για να καταλάβουμε τι έχει συμβεί και υπάρχει όλο αυτό. Ξέρετε ποιος είναι ο φόβος, το σημειώνετε κιόλας και στο κείμενό σας. Ο φόβος είναι το μωρέ, ναι, εντάξει, τώρα στη Νέα Σμύρνη πήγε κάποιος. Άκου τι έγινε, πυροβόλησε δύο και τους σκότωσε. Και είναι σαν να είναι πολύ συνηθισμένο όλο αυτό. Κυρία Βίδη, είμαι από εκείνους που αναγιγνώσκουν ότι η δύσκολη αυτή κατάσταση είναι αποτέλεσμα της δεκαετούς κρίσης του μνημονίου. Αυτή με την φτωχοποίηση, αν θέλετε, των πολιτών, οδήγησε σε μια κατάσταση η οποία ήταν ακραία, σε πολύ μεγάλα σημεία, ακραία ζωμπλοποίηση της κοινωνίας. Και το κερασάκι στην δυσάρεστη τούρτα, όχι στην ευχάριστη τούρτα, ήταν η πανδημία, που έκλεισε κόσμο μέσα, δημιούργησε δύσκολες συνθήκες, στέρισε ελευθερία. Όλα αυτά δεν μπορεί να είναι τυχαία. Πάντοτε υπήρχαν δολοφονίες, πάντοτε υπήρχαν, αν θέλετε, μαλώματα. Αλλά σκεφτείτε τώρα το εξής. Ακόμα και στους κώδικες της νύχτας δεν μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε ότι κάποιος θα έμπαινε για να πυροβολήσει δύο ξεσημασμένους ή ό,τι άλλο πέστη το ανθρώπους μέσα σε μια καφετέρια, σε μια συνοικία από τις καλές της Αθήνας, σε μια από τις γνωστές πλατείες της Αττικής, με πάρα πολύ κόσμο, με παιδιά, με γονείς, με νέους, μετά από ένα συμβάν που σχεδόν όλος ο κόσμος το έβλεπε, και αναφέρομαι σε ένα μοναδικής ομορφιάς τελικό παγκοσμίου κυπέλου για τους λάτρεις του ποδοσφαίρου, και να πυροβολήσει μπροστά σε όλους και να φύγει και σε περίπου 1-2 ώρες, με την βοήθεια της τεχνολογίας, γιατί αυτό έχει αλλάξει, τεχνολογία, έχει αλλάξει πληροφορία, έχει αλλάξει κοινωνία, έχει, αν θέλετε, σε μεγάλο βαθμό επικαιροποιηθεί, έχει εκμοντερνιστεί. Να το βλέπουμε όλοι μας, εμείς, εσείς, τα παιδιά μας, υπό την έννοια ότι στο κινητό ή στην ταμπλέτα ή στο κομπιούτερ αυτό βγήκε μετά από 1-2 ώρες, με επιτυχία, αν θέλετε, του μέσου το οποίο το ανέδειξε, αλλά με ένα μικρό αλλά όχι αβάσιμο λάθος, ότι δεν υπήρξε καν μια ένδειξη ότι, ξέρετε, υπάρχει μια σκληρή σκηνή. Ναι. Βλέπετε κάποιον ή να βάλεις μπλερ κάπου να το κρύψεις, ή προσοχή που απομακρύνεται τα παιδιά. Ή ό,τι. Τα παιδιά δεν απομακρύνθηκαν. Εγώ δεν σας κρύβω ότι ο γιος μου 14 χρονών και του είπα, επειδή μπαίνει και βλέπει και διαβάζει ειδήσεις, θα δεις κάτι, σε παρακαλώ πρόσεξέ το, διότι δεν είναι έτσι η ζωή, δεν είναι ζωή ταινία. Δεν είναι αυτό που μπορεί να δεις και να πιστεύεις. Ο πυροβολισμός είναι πυροβολισμός, η απώλεια μια ζωή είναι απώλεια μια ζωή. Και όλα αυτά μαζεύονται, αυτό το οποίο είπατε εσείς που έγινε χθες στο Ιβλατία Συντάγματος, στο κέντρο της Αθήνας, για μια ιδιωτική διαφορά, αλλά από 16χρονα κορίτσια. Δεν ξέρω, δεν σοκάρει. Δεν το λέω επειδή είναι κορίτσια. Δεν το λέω με αυτό ότι σοκάρει. Αλλά είναι 16 ετών παιδιά που, άμα είναι λίγο πιο. Αν ξέρουν, αν νομίζουν ότι μπορούν την όποια τους διαφορά να τη λύσουν έτσι, έχουμε βαθύ πρόβλημα. Βαθύτατο πρόβλημα.
Έχουμε βαθιά το πρόβλημα και δεν σας κρύβω ότι αυτό ήταν και αφορμή για μένα να το καταγράψω, υπό την έννοια ότι μια καταγραφή είναι μια γνώμη, μια γνώμη οδηγεί πολλές φορές την ομορφιά της δυνατότητας να τη μεταφέρεις σε χιλιάδες ανθρώπους, όπως κάνω μέσα από εσάς και σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία, με την αγωνία ενός πατέρα, με την αγωνία ενός Έλληνα πολίτη, με έναν άνθρωπο, ο οποίος ξέρετε, όλοι εμείς, και το πιστεύω ακράδαντα, όλοι οι Έλληνες πολίτες και οι Ελληνίδες πολίτες, είμαστε, και όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας, είμαστε μικροί ήρωες που καταφέραμε να επιβιώσουμε και να κάνουμε πάρα πολλά. Θα ήταν κρίμα για τον εαυτό μας, θα ήταν κρίμα για την κοινωνία μας, θα ήταν κρίμα για το μέλλον όχι μόνο των παιδιών μας, αλλά για την καθημερινότητά μας. Να αφήσουμε να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, να μην, όχι απλώς κούσουμε τον κόμμα του κινδύνου, αλλά να μην μεταφέρουμε όλοι μαζί μια αγωνία προς την πολιτεία ότι κοιτάξτε κάτι πρέπει να κάνετε. Δεν είναι θέμα ασφάλειας εγκληματικότητας. Είναι θέμα νοοτροπίας, αν θέλετε. Είναι θέμα πώς διαμορφώνουμε αυτή την ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή. Και αν η πολιτεία, άσχετα από κόμματα, άσχετα από οποιαδήποτε ιδεολογία υπάρχει, δει ότι πρέπει να προφυλάξει κάποιες αρχές και κάποιες αξίες, κάποιες αρχές και κάποιες αξίες που σχεδόν καταρακώνονται ή αν θέλετε τοποπατούνται, να συμμετέχει σε όλη τη διαδικασία και να πάρει μέτρα. Ας πάρει μέτρα επικοινωνιακά, ξέρετε ότι είναι ο χώρος μου, ας ενημερώσει τον κόσμο, ας πάρει μέτρα ουσιαστικά στην παιδεία, ας ενημερώσει τα σχολεία. Υπάρχει πρόβλημα και το πρόβλημα είναι τεράστιο, κύριε Αβέντα. Τώρα καθόμαστε δύο άνθρωποι σε ένα ραδιόφωνο που είναι ευτυχώς έτσι ανοιχτά τα μικρόφωνα και όλες τις συζητήσεις της χώρας και το συζητάμε. Ωραία. Και μετά, πάντοτε μετά αναρωτιέμαι και τι έγινε τώρα, κάναμε κάτι. Πέρα από το. Ωραία, το συζητάμε. Ναι, και. Ξέρετε, καταλάβατε. Εγώ, αυτό. Πίστευα πάντοτε, κυρία Βίδου, ότι η πένα σε μια περίπτωση, αλλά πολλές φορές και η φωνή, είναι από τα μεγαλύτερα όπλα που διαθέτει ο άνθρωπος. Και όσο και αν αυτό ακούγεται περίεργο, αν μπορεί μία φωνή να ακούσει ή κάποιος άνθρωπος να επηρεαστεί θετικά και να πει ναι, ας βάλουμε ένα stop, ας δούμε πραγματικά τι γίνεται. Πολύ σημαντικά τα θέματα της οικονομίας, γιατί είναι το α και το ωμέγα. Αν δεν έχουμε ψωμί, δεν μπορούμε να ζήσουμε την οικογένειά μας. Ας καταλάβουμε όμως αυτούς που δεν έχουν ψωμί και που μπορεί να οδηγηθούν. Mm. Ας δούμε τι μπορεί να οδηγήσει κάποιον σε μια παραβατική συμπεριφορά. Mm-hmm. Ας ελέγξουμε λίγο τα δεδομένα. Δεν είναι όλα θεωρία και δεν μπορεί κανείς να αφήσει αυτή την ηθική κατάσταση, αλλά και αυτή την πραγματικότητα, το ότι κάποιος μπαίνει και πυροβολεί σε μια συνοικία στην Αθήνα, σε μια καφετέρια, να την αφήσει να περάσει χωρίς να πέσει πάνω της και να σκύψει πάνω της. Πραγματικά, με σεβασμό προς όλους, είναι ένα τεράστιο θέμα που πρέπει να δούμε. Και υποθέτω ότι τώρα όσο μιλάμε σαφώς έχουμε έρευνα, γιατί ακριβώς υπάρχει αυτό το βίντεο και είναι πάρα πολύ πιθανό να οδηγηθούν στα ίχνη των δραστών και ελπίζουμε όλοι να οδηγηθεί η αστυνομία στα ίχνη των δραστών. Το θέμα είναι, και ξέρετε, μίλουσα σήμερα και με τον κύριο Ρήγα, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της Αθήνας, και χθες με τον κύριο Καλιάκ Μάνε της Νοτιοανατολικής Αττικής. Τι κάνει η αστυνομία ή τι οφείλει να κάνει, πόσο εύκολο είναι, δεν λέω ότι είναι, ότι είναι εύκολο ή δύσκολο είναι να το πω, να δράσει προληπτικά, δηλαδή τι κάνεις, έχεις πληροφορίες, ποιες ξέρεις, πόσοι είναι αυτοί που έχουν στο οργανωμένο έγκλημα, σαφώς έχουν πληροφορίες. Αυτές τις πληροφορίες, σωστή αξιοποίησή τους, ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο τέτοια ώρα να έχουμε αυτό το πιστολίδι. Και ξέρετε, σε αυτό έχετε δίκιο, κύριε Βίβου, αλλά η αστυνομία δεν έχει να κάνει τίποτα με τις 2-16 κοπέλες του Σύνταγμα. Σωστό. Και αυτό. Δηλαδή η αστυνομία, εγώ να σας πω, και είμαι σίγουρος ότι κάνει ό,τι μπορεί. Mm-hmm. Οι 2-16 στο Σύνταγμα που αισθάνθηκαν την ανάγκη ή ότι δεν θα πείραζε να λύσουν μια διαφορά, οποιαδήποτε μορφή διαφοράς, με ένα μαχαίρι, αυτό έχει να κάνει με την εκπαίδευση, με την οικογένεια, με την κοινωνία, με τον τρόπο τον οποίο εμείς μαθαίνουμε να λύνουμε τις διαφορές μας. Είναι άλλο ο πολιτισμός, και ο πολιτισμός, αν θέλετε, σε ένα πολύ μεγάλο σημείο, και εκεί ας πούμε ότι υπάρχει μια πρόταση. Η ομορφιά της σύγχρονης εποχής είναι ότι υπάρχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι υπάρχουν οι τηλεόραση, το ραδιόφωνο, ότι μπορούμε εμείς να σας δούμε όχι μόνο την τηλεόραση, αλλά μπορούμε να σας δούμε από το κομπιούτερ μας, μπορούμε να σας δούμε από το κινητό μας, πολύ ενδιαφέρουσα και εξαιρετική εκπομπή που κάνετε κάθε πρωί και στην τηλεόραση. Ευχαριστώ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια αμεσότητα. Άρα θα μπορούσε η πολιτεία να κάνει μια ενημέρωση. Η ενημέρωση δεν είναι κακό, είναι καλό. Το ότι δεν υπάρχει αυτή η λύση. Κάποια στιγμή το πρόβλημα των γηπέδων στην Αγγλία λύθηκε. Το πρόβλημα της βίας στην Αγγλία λύθηκε. Λύθηκε με κάποιον τρόπο, αλλά λύθηκε. Ναι. Αυτό λοιπόν το πράγμα
που εμείς, ή μάλλον ο δρόμος τον οποίο έχουμε πάρει, που την προσπερνάς μία φορά, την προσπερνάς δεύτερη φορά, την προσπερνάς τρίτη φορά, κάποια στιγμή έρχεται και λες, μπορεί να ήμουν εγώ στην καφετέρια της Νασμίνης, μπορεί να ήσασταν εσείς, μπορεί να ήταν το παιδί μας. Τι θα κάναμε τότε, η 31 ετών, αν θυμάμαι καλά, η γυναίκα η οποία πυροβολήθηκε και δόξα στον Θεό σώθηκε, ήταν μια παράλληλη απώλεια, αν θέλετε, που δεν είναι απώλεια. Ένα παράλληλο θύμα μια κατάσταση το οποίο δεν ευθύνεται. Η γυναίκα πήγε να πιει ένα καφέ. Πήγε να πιει ένα καφέ και έτυχε όπου καταδήλωσε ότι να είναι εκείνη την ώρα όρθια. Αν ήταν καθιστή, η σφαίρα θα είχε πάει στο κεφάλι τη. Για σκεφτείτε. Καταδήλωσή τη πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μα. Είμαστε καλά. Πάντα. Καλή συνέχεια σε εσάς και χρόνια πολλά. Καλές γιορτές να έχουμε, γιατί ό,τι και να είναι Χριστούγεννα, είναι γιορτές που είναι της οικογένειας και της ηρεμίας, αν θέλετε, και της κατάνοιξης. Μακάρι. Καλές γιορτές σε εσάς. Μακάρι. Ανέμακτα. Ανέμακτα. Όσο μπορούμε, ανέμακτα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Ιάκωβος Αρμάος, κυρίες και κύριοι, πολιτικός αναλυτής, επικοινωνιολόγος, και μου αρέσει πάρα πολύ που μου στέλνετε τα μηνύματα. Μου στέλνετε μηνύματα ακόμα και για το που είπα για τη Χίνα. Πραγματικά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάφορες έτσι συνταγές.